Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής και στην πρωινή ανάγνωση μαζί μέχρι τις 10. Να πάμε στη Ζάκυνθο, να ξεκινήσουμε από τη Ζάκυνθο που δοκιμάζεται από χθες μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε. Είναι σε εξέλιξη και σήμερα το πρωί αυτή η πυρκαγιά. Ξέσπασε χθες στην περιοχή Ορθωνίων στη Ζακύνθου και κατευθύνεται προς το χωριό Βολιμών, έχοντας κάψει πάνω από 1000 στρέμματα δασικής έκτασης. Τώρα, με το τελευταίο χθεσινό πλοίο της Κυλλήνης Ζακύνθου έφτασαν στο νησί από γειτονικούς νομούς ενισχύσεις. Το ίδιο θα γίνει σήμερα και το πρωί, καθώς αναμένεται μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής να ενισχύσει εκεί το έργο ήδη των δυνάμεων που βρίσκονται. Μέσα 130, να πούμε, και με πεζοβόρα τμήματα της πυροσβεστικής αναμένεται να φτάσουν στο σημείο ώστε να κατασβέσουν τις φωτιές. Αποκλείστηκαν και δρόμοι, καθώς η κατάσταση είναι επικίνδυνη και ήδη προειδοποιούν για προσοχή στους διερχόμενους στους δρόμους της Ζακύνθου, διότι υπάρχουν και προβλήματα σε πυλώνες της ΔΕΗ που έχουν πιάσει φωτιά. Να πάμε στον καιρό, όπου από σήμερα αναμένεται να ανέβουν οι θερμοκρασίες. Θα χτυπήσει κόκκινο σήμερα ο υδράργυρος, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να προβλέπει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Γενικά στην Αττική θα είναι έθριος, να πούμε, μέχρι 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη ίσως 38 και πάνω. Οι θερμοκρασίες θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή η θερμοκρασία αναμένεται σταδιακά, σιγά σιγά, να παρουσιάσει πτώση. Να σας ενημερώσουμε πως λόγω των υψηλών θερμοκρασιών σήμερα σε όλη τη χώρα, το Υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι λόγω του επικείμενου καύσωνα και για όσες ημέρες θερμοκρασία ξεπεράσει τους 39 βαθμούς Κελσίου, οι αρχαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα θα παραμείνουν με διαφορετικό ωράριο, θα λειτουργήσουν, όχι θα παραμείνουν κλειστοί. Θα υπάρξει διευρυμένο ωράριο, δηλαδή από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Τώρα πάμε στο Κυπριακό. Χθες έγινε μεγάλη συζήτηση εδώ, ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό στην Ολομέλεια Βουλής για τις εξελίξεις και τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό ζήτημα. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κοντζιάς, μίλησε χθες στον Αντένα και επέριψε ευθύνες στην Τουρκία για το ναυάγιο των συνομιλιών για το Κυπριακό στο Κρά Μοντάνα της Ελβετίας. Εκεί λοιπόν ο υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοντζιάς, μιλώντας στον Αντένα, τόνισε πως η Τουρκία αρνήθηκε να υποβάλει γραπτές προτάσεις παρά τις περί του αντίθετου υποσχέσεις από το Γενικό Γραμματέα του ΙΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Διαρωτήθηκε δε γιατί η Άγκυρα επιμένει να έχει ρόλο εγγυητή ένας στρατός πραξικοματιών, σημαίνοντας ότι τα στελέχη του τουρκικού στρατού κατηγορείται για απόπειρα πραξικοπήματος τον περασμένο Ιούλιο. Την ίδια ώρα, σας πούμε ότι μετά τις αποτυχημένες διαπραγματεύσεις στην Ελβετία, η Κυπριακή Δημοκρατία προχωρά όπως είχε σχεδιάσει και δεσμευτεί στο πρόγραμμα γεωτρήσεων για υδρογονάνθρακες στην αποκλειστική οικονομική τη ζώνη, την λεγόμενη ΑΟΣ. Συγκεκριμένα, στο τεμάχιο 11 και στο κοίτασμα Ονησίφορος αρχίζει διαδικασία τη ερευνητικής γεώτρησης για λογαριασμό γαλλικού κολοσσού. Ουσιαστικά όμως η έναρξη της γεώτρησης υπολογίζει να ξεκινήσει μετά τις 16 Ιουλίου. Στα πολιτικά και οικονομικά τώρα, χθες μετά την Ολομέλεια και τη συζήτηση για το Κυπριακό, ο Υπουργός Οικονομικών, ο Ευφυλίδης Τσακαλώτος, ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό για το πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα με όλες τις εκκρεμότητες που υπάρχουν και πρέπει να ολοκληρωθεί, να έρθει στη Βουλή πριν ολοκληρώσει η Βουλή της εργασίας της για το καλοκαίρι. Έγινε και μία έτσι, να το πούμε, μυστική συνεδρία του Πολιτικού Συμβουλίου μετά ακριβώς τη συνεδρία της Ολομέλειας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τα κομματικά όργανα απασχόλησαν το θέμα της κατάρρευσης των συνομιλιών στο Κυπριακό, οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις καθώς και η αναπτυξιακή ατζέντα της κυβέρνησης εν ώψη και της σημερινής πρώτης περιφερειακής συνδιάσκεψης που πραγματοποιείται στην Κοζάνη υπό τον Πρωθυπουργό. Τώρα, στη Νέα Δημοκρατία, σήμερα θα συνεδριάσει το απόγευμα η Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας. Το αίτημα για εκλογές ως μόνη λύση στη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται η χώρα θα βάλει με επιτακτικό τρόπο στο τραπέζι ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στη σημερινή συνεδρία της Πολιτικής Επιτροπής. 500 μέλη και πλέον του κομματικού οργάνου θα συνεδριάσουν. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να μιλήσει για την πολιτική που έχουν εφαρμόσει μέχρι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητα Έλληνες και πώς χρειάζεται μια πολιτική αλλαγή άμεσα στη χώρα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά την πολιτική ατζέντα και επικαιρότητα. Να πάμε στα κοινοβουλευτικά, να πάμε στα δικά μας, να δούμε μαζί αναλυτικά στις κάρτες μας πώς θα κυλήσει σήμερα το νομοθετικό έργο της Βουλής. Να πάμε λοιπόν στις επιτροπές. Η Ειδική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας θα συνεδριάσει με γενικά θέματα οδικής ασφάλειας. Εκεί θα ενημερώσει τα μέλη της Επιτροπής ο κ. Βασιλάκης, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων. Θα υπάρχει ενημέρωση για πάρα πολλά θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια. Στην επόμενη κάρτα μας, στις 11, θα συνεδριάσει η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων για συνέχιση, επεξεργασία και εξέταση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Αθλητισμού για
συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας είναι για τα δικαιώματα τα μουσικά, των μουσικών, τα πνευματικά δικαιώματα. Βλέπουμε την επόμενη κάρτα μας. Έχουμε τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για το Δημογραφικό που θα συνεδριάσει με τον προγραμματισμό των εργασιών της. Στις 2.30 το μεσημέρι, στην επόμενη κάρτα, η Επιτροπή Κανονισμού της Βουλής συνεδριάζει με την επιλογή προϊσταμένων της Γενικής Διεύθυνσης Κοινοβουλευτικού Έργου. Είναι θέματα καθαρά του κανονισμού της Βουλής. Στις 3 θα συνεδριάσει η Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Θα ενημερωθούν τα μέλη της Επιτροπής από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό, σχετικά με τα πεπραγμένα του οργανισμού μεταμοσχεύσεων. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το έργο των Επιτροπών της Βουλής και το κοινοβουλευτικό έργο. Πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες στην Ολομέλεια. Τη στήριξη της Ελλάδας στην Κυπριακή Δημοκρατία για την επίλυση του Κυπριακού χωρίς δυνατότητα επέμβασης από τρίτα κράτη και παρουσία στρατευμάτων διακήρυξε χθες στη Βουλή κατά την ενημέρωση που έγινε με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού μετά την ολοκλήρωσή του από τις συνομιλίες στην Ελβετία ο κ. Τσίπρας. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι η Κύπρος θα λάβει τις αποφάσεις και η Ελλάδα θα τη στηρίξει. Πάμε να δούμε ακριβώς τι υπόθηκε. Ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι η δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού πρέπει να είναι όχι το κεντρικό πρόταγμα για την Ελλάδα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και το μέλλον της. Το μήνυμά μας προς την Τουρκία, το οποίο αναδείχθηκε και κατά τις συνομιλίες για το Κυπριακό, πρέπει να παραμείνει σταθερό, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες στιγμές. Είμαστε αποφασιστικοί στην προάσπιση των αρχών και δικαιωμάτων μας εναντί οποιασδήποτε απειλής και παράνομης διεκδίκησης. Την ίδια στιγμή είμαστε και προσιλωμένοι στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που μας χωρίζουν και στην οικοδόμηση μιας σχέσης που θα βασίζεται στο σεβασμό του διεθνούς δικαίου αλλά και στον αμοιβαίο σεβασμό. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, επεσήμανε ότι η εξομάλυνση των ελληνοτουρκικών σχέσεων περνάει μέσα από την επίλυση του Κυπριακού. Η Άγκυρα δυστυχώς δεν επιχείρησε να διαβάσει έτσι τη συγκυρία. Δεν θέλησε να δει ξεκάθαρα το κοινό μέλλον, το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Εγκλωβίστηκε στο παρελθόν. Έχει λοιπόν την κύρια ευθύνη της αποτυχίας αυτού του γύρου της διαπραγμάτευσης. Ούτε οι επικοδομητικές ευρωπαϊκές παρεμβάσεις, ούτε η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκαναν την Άγκυρα να αλλάξει στάση. Μέσα σε αυτό το άγωνο τοπίο, η γενναία και θετική στάση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, του κ. Αναστασιάδη, έμεινε δυστυχώς τελικά χωρίς ανταπόκριση από την άλλη πλευρά του τραπεζιού. Μεγάλες ευθύνες στην Τουρκία για το ναυάγιο των συνομιλιών στην Ελβετία επέριψε και η επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, Φωτεινή Γεννηματά. Οι ευθύνες της Τουρκίας και για την τελευταία αποτυχία είναι δεδομένες. Για μια ακόμη φορά τορπίλησε με τις άκαμπτες θέσεις της την προσπάθεια επίλυσης που αυτή τη φορά έφτασε τόσο κοντά σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Οι αδιάλακτες θέσεις της Τουρκίας μπλόκαραν και εξακολουθούν να μπλοκάρουν κάθε προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Όλοι πλέον, έστω και με αποχρώσεις και αποκλίσεις στις διατυπώσεις, συνομολογούν τι? Ότι πρέπει να υπάρξει υπέρβαση του καθεστώτος εγγύησεων και απόσυρση των κατοχικών δυνάμεων. Εχμές για τους χειρισμούς της κυπριακής πλευράς και για την ελληνική κυβέρνηση άσκησε ο Γενικός Γραμματέας της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Παρόλο τον αποκλεισμό μας, δεν έχουμε την μικροψυχία να μην αναγνωρίσουμε ότι το ναυάγιο εντός πολλών εισαγωγικών των διαπραγματεύσεων στην Ελβετία ήταν μια διπλωματική νίκη της Ελλάδος η οποία αποκάλυψε πλήρως τα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας με την επιμονή της να κρατά τα στρατεύματα του Ατίλα στην περιοχή. Ο κ. Κουτσούμπας επανέλαβε τη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για ενιαίο κυπριακό κράτος και άσκησε κριτική στους χειρισμούς των ελληνικών κυβερνήσεων τώρα αλλά και στο παρελθόν. Τασόμαστε υπέρ της άμεσης αποχώρησης κατοχικών δυνάμεων και όλων των άλλων ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από την Κύπρο. Γενικότερα υποστηρίζουμε την εξάλληψη των συνεπειών της τουρκικής κατοχής, το σταμάτησμα του επικισμού,
και την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, παίρνοντας υπόψη κοινωνικά, ανθρωπιστικά κριτήρια, το δικαίωμα επιστροφής των προσφύγων στις εστίες τους. Ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Πάνος Καμένος, επεσήμανε ότι η Ελλάδα κατάφερε στις συνομιλίες της Ελβετίας να αναγκάσει την Τουρκία να δείξει το αληθινό της πρόσωπο. Η Τουρκία θα πρέπει να καταλάβει ότι αν θέλει να έχει τη θέση που εισαρμόζει στην περιοχή, θα πρέπει να αλλάξει ριζικά πολιτική. Η πρόκληση και οι απειλές δεν συμβάλλουν ούτε στο κλίμα καλών σχέσεων που εμείς επιδιώκουμε, ούτε στη σταθερότητα της περιοχής. Στην πιθανότητα αύξησης των τουρκικών προκλήσεων αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης. Να είστε έτοιμος για κρίση. Η Τουρκία δεν θα αφήσει την Ελλάδα και την Κύπρο να κερδίσουν τίποτε. Έτσι είναι. Ή θα τις δώσουμε τα μισά. Το μισό Αιγαίο, τα μισά όλα. Αυτό ζητάει η Τουρκία. Αποφασίστε το. Αυτή είναι η Τουρκία. Να μην επικεντρωνόμαστε μόνο στις ευθύνες της Τουρκίας, ζήτησε ο πρόεδρος του ποταμιού, Σταύρος Θεοδωράκης. Θέλαμε, και το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή, να δοθούν εγγυήσεις ασφάλειας και για τις δύο κοινότητες και ιδιαίτερα για τους Ελληνοκύπριους που έχουν ζήσει τόσα χρόνια κατοχή. Η αποτυχία στην Ελβετία αποτελεί για το λαό της Κύπρου, για τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, μια κακή εξέλιξη. Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς τόνισε ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να παρέμβει στα εσωτερικά της Κύπρου, ενώ πρόσθεσε ότι η πιθανότητα τουρκικών προκλήσεων δεν πρέπει να υποτιμάται ούτε να υπερτιμάται. Θα δούμε τουρκικές προκλήσεις. Πιθανόν. Μην θεωρείτε ότι οι Τούρκοι να ήττητε. Κοιτάξτε με τι ευκολία οι Ισλαμιστές τζιχαντιστές καταστρέψανε μεγάλο μέρος του τουρκικού μηχανισμού μες στην ίδια τη Συρία και τα μεγάλα προβλήματα που έχει η τουρκική στρατιωτική μηχανή εκεί. Δεν υποτιμώ, αλλά ούτε θέλω να υπερτιμώ κανέναν. Πρέπει κανείς να διαμορφώνει τις συμμαχίες του, να έχει την απαιτούμενη στρατηγική, να έχει την κοινή συνεργασία με την Κύπρο. Κλείνοντας τη συζήτηση, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι διαπιστώνεται η συναντήληψη για συνεχή προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού και στήριξης των προσπαθειών της κυπριακής πλευράς και του δικαιώματός της να αξιοποιήσει τα δικαιώματά της. Πάνω στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της εξωτερικής μας πολιτικής ό,τι αφορά το Κυπριακό, διαμορφώνεται, θα έλεγα, μία, δεν θα πω τη λέξη συνένεση, αλλά μια σύμπτωση απόψεων. Και βεβαίως θέλω να επισημάνω ότι η εξωτερική πολιτική γενικότερα, αλλά και ειδικότερα, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, σε κρίσιμες εξελίξεις, δεν ενδείκνυται, δεν είναι το πεδίο για εντυπώσεις ή για μικροπολιτικά, μικροκομματικά ωφέλη. Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νίκος Βούτσης, αναφέρθηκε χθες στην κοινή απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και της Κυπριακής Βουλής των Αντιπροσώπων για να ανοιχθεί ο φάκελος της Κύπρου. Προβληματισμό για τη χρονική στιγμή που επελέγει, εξέφρασε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας διαβεβαίωσε ότι κανένας δεν πρέπει να φοβάται την αλήθεια. Αίσθηση προκάλεσε η αποκάλυψη του Προέδρου της Βουλής ότι υπήρχαν κενά 11 φακέλων και πραγματοποιήθηκε νέα απομαγνητοφώνηση μαρτυρικών καταθέσεων. Προβληματισμό για τη χρονική στιγμή που επελέγει εξέφρασε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι η Ελλάδα και η Κύπρος δεν φοβούνται την αλήθεια. Αισθάνομαι ιδιαίτερη ευθύνη που είμαι ενώπιον σας για αυτό το θέμα. Ιδιαίτερα όμως αισθάνομαι συγκίνηση και το λέω ειλικρινά. Διότι 43 χρόνια δεν είναι απλά πολλά, είναι υπερβολικά πολλά και έχουν διαμορφώσει ένα ιστορικό ρήγμα μνήμης και ευθύνης. Διαπιστώθηκε ότι έλειπαν οι 11 πρώτοι φάκελοι, κεντρικοί φάκελοι σε αυτές τις ερωταποκρίσεις που είχαν αντιστοίχω στα πρακτικά των 11 πρώτων συνεδριάσεων της Εξεταστικής Επιτροπής. Με καταθέσεις μαρτύρων και χρειάστηκε ευτυχώς
να γίνει απομαγνητοφώνηση του ηχογραφημένου υλικού, δηλαδή οι κασέτες που κατέγραφαν οι στενογράφοι την ώρα της συνεδρίας. Και κάτι τέτοιο ήταν και τεχνικά δύσκολο μετά από 30 τόσα χρόνια. Πλην όμως τα πρακτικά που αφορούν αυτές τις 11 βασικές μαρτυρικές καταθέσεις δεν είναι τα ακριβή ενδεχομένως, αλλά είναι με βάση δουλειά που έγινε αυτό τον 1,5 χρόνο. Θέλω να εκφράσω την επιφύλαξή μου για τον χρόνο, όχι για την πρωτοβουλία. Θέλω να είμαι σαφής. Για τον χρόνο υλοποίησης αυτής της απόφασης. Σε μία χρονική περίοδο, λίγες μέρες μόνο μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων και όταν ερχόμαστε εδώ πέρα και ισχυριζόμαστε ότι παρά τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις αυτής της υπόθεσης θέλουμε να κρατήσουμε αυτή τη δυναμική ζωντανή, δεν είμαι καθόλου σίγουρος, κύριε Τσίπρα και κύριε Πρόεδρε, ότι ο χρόνος υλοποίησης αυτής της πρωτοβουλίας είναι ο κατάλληλος. Θέλω να το καταθέσω και επίσημα. Να μην έχετε επιφυλάξει, κύριε Μητσοτάκη. Να μην έχετε επιφυλάξει, διότι εδώ δεν πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε χθες. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, δεν κάνω λάθος, από την πλευρά των δύο εθνικών αντιπροσωπιών. Είναι ένα ηθικό χρέος από την πλευρά μας η παράδοση του φακέλου της Κύπρου στην Κυπριακή Βουλή και κατ' επέκταση του Κυπριακού λαού. Θα περάσουμε να δούμε τι υπόθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής και για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Πρώτα όμως θα ήθελα να καλημερίσω την καλεσμένη μας, την κυρία Γεωργία Γενιά, βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ στην πρώτη περιφέρεια του Πειραιά, μεγάλος ο Πειραιάς, αγαπημένος. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι κοντά σας. Και εμείς, κυρία Γενιά, και θα συζητήσουμε και τη χθεσινή ενημέρωση του Πρωθυπουργού για το Κυπριακό, αλλά και άλλα θέματα έτσι, πιο εξειδικευμένα και για τον Πειραιά και για την παιδεία που εσείς τη γνωρίζετε, την παρακολουθείτε. Με μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, χθες τώρα, στην διαβεβαίωση ότι όταν έρθει η στιγμή για συζητήσεις όσον αφορά την ονομασία των Σκοπίων, η κυβέρνηση θα την αντιμετωπίσει με υπευθυνότητα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας ερωτήματα για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Νωρίτερα τέθηκε θέμα από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δήλωσε ότι ο Υπουργός Άμυνας, ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός έχουν διαφορετική άποψη, άρα τίθεται θέμα δεδηλωμένης. Σε συνάντηση που θα έχει σύντομα με τον ειδικό μεσολαβητή, τον κύριο Νίμιστ, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Νίκος Κοντζιάς. Δεν γίνεται για ένα κορυφαίο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, προσέξτε, δεν θέλω να υποτιμήσω κάποιο άλλο κυβερνητικό χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν μιλάμε εδώ πέρα για τον Υπουργό Τουρισμού. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός να έχουν διαφορετική άποψη. Εγείρεται μείζον ζήτημα αυτή τη στιγμή με την τοποθέτησή σας, κύριε Καμένο. Μείζον ζήτημα, και θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή η ετερόκλητη συμμαχία την οποία έχετε οικοδομήσει είναι μια συμμαχία που κατά την άποψή μας έχει ένα συνεκτικό παράγοντα και αυτός είναι η παραμονή στην εξουσία. Δεν μπορεί όμως να είναι μια συμμαχία αλακάρτ, κύριε Πρωθυπουργέ. Εδώ πέρα λοιπόν για ένα κορυφαίο ζήτημα εξωτερικής πολιτικής τίθεται επί της ουσίας, κυρία Πρόεδρε, ζήτημα δεδηλωμένης. Η αίθουσα και τα κόμματα έχουν αποφασίσει τι θα γίνει με την ονομασία των Σκοπίων. Γιατί μου είπε πρεσβευτής εμένα ότι οι πρωθυπουργοί, οι παρελθόντες, όλοι, βάζοντας και εσάς, κύριε Τσίπρα, μέσα, έχουν δεχθεί γεωγραφικό προσδιορισμό με τη λέξη Μακεδονία. Πρόβλημα υπαρξιακό πρέπει να έχετε εσείς. Διότι όταν έριξε την κυβέρνησή σας ο Αντώνης Σαμαράς, σιώταν τότε το στάδιο και φωνάζαν αλήτη προδότη Σαμαρά. Εσείς έχετε σύνοχοι στο κόμμα σας. Εμείς θα τα βρούμε και ο Υπουργός Εξωτερικών και θα διαπραγματευτεί και η κυβέρνηση αυτή θα βγει πάλι νικητής όπως βγήκε στο Κυπριακό. Υπάρχει μια ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών από το 2007. Έχω αποφασίσει να μην την πειράξω. Διότι ενώ από το 2007 θεωρείται ότι είναι η συνέχεια, εάν την πείραζα και την άλλαζα, θα θεωρείται ότι έχουμε μια καινούρια πολιτική γραμμή. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω το σώμα ότι με την ίδια υπευθυνότητα που διαχειριστήκαμε ένα κρίσιμο θέμα, κρίσιμες φάσεις διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό, με την ίδια υπευθυνότητα θα διαχειριστούμε όταν έρθει η ώρα και το ονοματολογικό. Έχει αλλάξει η κυβέρνηση στη γειτονική χώρα. Είναι προφανές ότι επίκειται να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγμάτευσης. Όταν ξεκινήσει, θα υπάρχει πλήρη ενημέρωση των κομμάτων.
Νέος γύρος λοιπόν διαπραγμάτευσης θα ξεκινήσει για το Κυπριακό, κυρία Γενιά. Σήμερα να πούμε πως και στο κόπεδο 11 της ΑΟΣΟΥ ξεκινούν οι γεωτρήσεις στην Κύπρο παρά τις τουρκικές απειλές. Είχαμε μία εφόλυτη σύλληψη ενημέρωση και από τον Πρωθυπουργό χθες και από τον κύριο Κοτζιά. Θα ήθελα ένα σχόλιο για το αν όλα αυτά που ακούσαμε μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν έχουμε πρόοδο στο θέμα, δεν υπήρξαν έτσι, δεν υπήρξε εξέλιξη στις συνομιλίες στην Ελβετία. Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκαθαρίστηκε χθες την ολομέλεια από τον καθήλυν αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, για τον οποίο μπορώ να πω ότι επιστρέφω απέραντο θαυμασμό με όλο τον τρόπο που έχει χειριστεί το ζήτημα αλλά και τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας, λέγοντας το εξής, ότι δεν είναι το τέλος του δρόμου αυτό που συνέβη χθες, ούτε μπορώ να ενστερνιστώ τον όρο ναυάγιο για κάτι το οποίο δεν ευθύνεται η Ελλάδα, αλλά που ουσιαστικά έθεσε το θέμα πρώτη φορά στο τραπέζι με τους Ευρωπαίους εταίρους να είναι παρόντες σε αυτή την αδιάλακτη στάση της Τουρκίας και για μένα αποκομίζοντας ένα θετικό πρόσημο σε ό,τι αφορά τα τουρκικά ζητήματα. Το μεγάλο ζήτημα εχθές από ό,τι ακούσαμε είναι ότι η εξωτερική μας πολιτική είναι ψύχρεμη, είναι σταθερή και σημειώνει συνεχώς νίκες. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, γιατί στο σημείο στο οποίο βρίσκεται η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι αυτών των τριών υπήρων, όπου επικρατεί ένας πανικός γενικότερα σε όμορες χώρες, με την Τουρκία να είναι ένας αρκετά νευρικός γείτονας, με τις βλέψεις της ποτέ να μην είναι ξεκαθαρισμένες, έχοντας ηγέτη έναν Ερντογάν, τον οποίο πολλές φορές δεν ξέρουμε και πώς θα αντιδράσει, εμείς έχουμε το εξής χαρακτηριστικό: τη σοβαρότητας, τη σταθερότητας και της ψυχραιμίας. Η αδιαλαξία της Τουρκίας ήταν αυτή που έφερε σε τέλος τις διαπραγματεύσεις ό,τι αφορά το Κυπριακό. Mm. Όμως, έγιναν ξεκάθαρα πλέον οι βλέψεις της στο τι θέλει στην Κύπρο. Και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε ένα σύγχρονο δυτικό κράτος να βρίσκεται υπό την, με παραμονή τουρκικών στρατευμάτων, τα στρατεύματα του Ατήλα να παραμένουν ακόμα εκεί, και βέβαια δεν θα μπορούσαμε να δεχτούμε την αιμονή της σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα παρεμβατικότητας που ζητάει. Αρχίζει τη Δευτέρα ένας νέος αγώνας. Στον αγώνα αυτό νομίζω ότι δεν είναι τα πάντα ανακοινώσιμα. Γενικά η εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να είναι πεδίο αντιπαράθεσης πολιτικής. Και το έχει ξεκαθαρίσει και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος πάντοτε λειτουργεί σύμφωνα και με τις οδηγίες και με την καλή σχέση που διατηρεί με τον Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Mm-hmm. Δεν λειτουργεί μόνος του. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής δεν είναι και πάντοτε βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή μπορούμε κάποιες κινήσεις οι οποίες γίνονται τώρα να έχουν αποτελέσματα μετά ακόμα και από χρόνια. Το ίδιο σθένος που έδειξε όσον αφορά το Κυπριακό και το ίδιο πατριωτισμό που έδειξε το Υπουργείο Εξωτερικών θα δείξει και στο θέμα των Σκοπίων. Αυτό θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, επειδή είναι λεπτά και ευαίσθητα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Η όλη συζήτηση στη Βουλή για το Κυπριακό έφερε στην επιφάνεια και θέμα διαφορετικών γραμμών εντός της κυβέρνησης. Το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, η αξιωματική αντιπολίτευση. Άλλη γραμμή ο Πρωθυπουργός, άλλη θέση ο κύριος Κοτζιάς, άλλη άποψη ο κύριος Καμένος για το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων. Και η αξιωματική αντιπολίτευση επιμένει πως υπάρχει θέμα δεδηλωμένης. Δεν υπάρχει κανένα θέμα δεδηλωμένης. Έχουν υπάρξει κάποιες θέσεις στο παρελθόν. Έκανε μία πάρα πολύ σοβαρή τοποθέτηση χθες η Αλέκα η Παπαρίγα. Δεν ξέρω αν την παρακολουθήσατε. Υπάρχουν θέσεις του 1992, υπάρχουν θέσεις του 2007. Νομίζω ότι είμαστε σε μία φάση που συνδιαμορφώνουμε πλέον τις θέσεις μας και κοιτάζουμε το καλύτερο δυνατό όσον αφορά στη χώρα μας και στο ελληνικό στοιχείο. Αυτές οι κατά φαντασίαν διαφορετικότητες που προσπαθεί να προκαλέσει ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης, μόνο κακό μπορούν να κάνουν σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές που πραγματικά ξεκινάει, όπως είπατε και εσείς, ένας άλλος πολύ σημαντικός κύκλος διαπραγμάτευσης.
Όμως δεν είναι μόνο το εσωτερικό της, εσωτερικά στη χώρα, δηλαδή η αξιωματική αντιπολίτευση που το λέει. Αυτό σαν μήνυμα προς τα έξω, δηλαδή αυτή η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, όταν ακούει ότι έχουμε τρεις διαφορετικές θέσεις. Η εξωτερική μας πολιτική έχει τρεις διαφορετικές απόψεις. Οι θέσεις πραγματικά, κακό. Οι θέσεις, κυρία Κεντογιώργη, θα κατατεθούν στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Και εκεί, επειδή η διπλωματία γνωρίζετε πολύ καλά ότι θέλει και λίγο ευελιξία και θέλει και λίγο να ακούσουμε και τι μας προτείνουν, είμαι πολύ αισιόδοξη ότι θα σταθεί η αντιπροσωπεία του Υπουργείου Εξωτερικών στο ύψος της. Mm-hmm. Και τουλάχιστον όσον αφορά την κυβερνητική πολιτική, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών είναι αυτοί που θα καθορίσουν και τη γραμμή της Ελλάδας στο θέμα της ονοματολογίας. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα αυτό και το κυπριακό φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Κεντογιώργη, το έχω ξαναπεί και στο παρελθόν. Μπορεί τα έδρανα να έχασαν έναν σπουδαίο καθηγητή, το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, και οι φοιτητές του κλαίνε μετά την αποχώρηση του στην πολιτική του Νίκου Κοτζιά. Αλλά ευτυχώς στη συγκυρία αυτή ήταν ίσως ο πλέον κατάλληλος άνθρωπος στο να μπορέσει να στηρίξει τις θέσεις της Ελλάδας στο παγκοσμίως. Και το κάνει με πολύ σωστό και τρόπο χωρίς υπερβολικές ούτε συνεντεύξεις, ούτε υπερπροβολή, με τον τρόπο που πρέπει να γίνεται. Να πάμε λίγο στο χώρο της παιδείας, κυρία Γενιά. Είστε εκπαιδευτικός, ξέρετε καλά το χώρο. Μένετε κοντά μας στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για την παιδεία. Την ώρα που οι μαθητές, πολύ καλά ξέρετε, δεν γνωρίζουν και αγωνιούν για το αν θα ξεκαθαριστεί ποτέ ο τρόπος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Είναι λάθος αυτό όμως, κυρία Κεντογιώργη. Δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έχετε δίκιο. Είναι ίσως το μόνο Υπουργείο που θα μπορούσα να έρθω αυτή τη στιγμή σε σκληρή κόντρα. Όχι γιατί έρχομαι, γιατί είμαι αντίθετη στις απόψεις του ή σε αυτά που έχει δίκιο και θέλει να αλλάξει, αλλά γιατί για άλλη μια φορά ξεκινάμε από πάνω. Δηλαδή οι αλλαγές στην παιδεία, στην εκπαίδευση μάλλον, γιατί η παιδεία είναι αυτό που κάνουμε καθημερινά στα παιδιά μας, είναι ο τρόπος συμπεριφοράς μας με τους φίλους μας. Παιδεία είναι τελείως διαφορετικό πράγμα από την εκπαίδευση. Τα πάντα πρέπει να ξεκινήσουν από τον νηπιαγωγείο. Και σιγά σιγά να αρχίσουμε να ανεβαίνουμε. Έχουμε γίνει μάρτυρες των τελευταίων δεκαετιών, γιατί και εγώ ήμουν και ενεργό μέλος ως φοιτήτρια, πρόεδρος στο παιδαγωγικό, στους φοιτητές εδώ στην Αθήνα. Όλοι οι υπουργοί του Υπουργείου Παιδείας έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Κάνουν μία μεταρρύθμιση, αφήνουν το όνομά τους, είτε είναι καλό είτε είναι κακό, αποχωρούν. Και τις συνέπειες μια ζωή της επομίζεται η μαθητική κοινότητα, έτσι, και η εκπαιδευτική. Δεν είναι λοιπόν πεδίο μαχών ο χώρος της παιδείας. Και δεν είναι και χώρος, όχι μόνο αντιπαλότητας θα έλεγα, χώρος πειραματισμών. Νομίζω ότι πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά βήματα σε ό,τι αφορά το καθεστώς των Πανελληνίων. Είναι όντως ένα παλαιοχρονισμένο, αναχρονικό σύστημα που προσφέρει όμως ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό που κανείς δεν μπορεί να το αφισβητήσει και είναι η διαφάνεια. Τουλάχιστον θα λέγαμε ότι μέσα στη χώρα της διαφθοράς, του ξεπουλήματος και ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε για αυτά που αντιμετωπίζουμε τα τελευταία χρόνια, κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ τις πανελλήνιες εξετάσεις. Συμφωνείτε εσείς με την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων? Νομίζω ότι πρέπει να τελειώσουμε με αυτό το σύστημα. Αλλά είμαι και υπέρ της άποψης ενός μεικτού συστήματος. Δηλαδή δεν μπορούν να καταργηθούν τελείως οι εξετάσεις. Ξέρετε, κυρία Κατογιώργη, εγώ το 2015, πριν εκλεγώ βουλευτής, είχα έρθει σε συνεννόηση και πολύ δημιουργική κόντρα, να σας το πω εντός εισαγωγικών, με το Υπουργείο Παιδείας όσον αφορά τα πειραματικά πρότυπα σχολεία. Ως εκπαιδευτικός της Ραλίου, των Ραλίων Δημοτικών Σχολείων Πειραιά. Και ήμουν πάρα πολύ αισιόδοξη, γιατί όταν ενημερώθηκαν, όταν έγινε η ενημέρωση εκ των έσω, έγιναν και πολλές σημαντικές διορθώσεις. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κανείς δεν μπορεί να μην καταλογήσει εντός εισαγωγικών στα Υπουργεία της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ότι υπάρχει μια ευελιξία και ότι οι πόρτες τους είναι ανοιχτές. Και ότι πραγματικά επιζητούμε το διάλογο με την κοινωνία και με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς, ώστε να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις. Πάντως, επειδή λέτε για τις αλλαγές στην παιδεία όταν εσείς ήσασταν ακόμα εκπαιδευτικός, είναι γενική ομολογία
και παρατηρήσει ότι δεν μπορούν κάθε χρόνο τα πράγματα να αλλάζουν στην παιδεία, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια. Είναι πολύ σημαντικό ότι λέτε από το νηπιαγωγείο, από τη βάση πρέπει να γίνουν οι αλλαγές, από κάτω προς τα πάνω. Κάτι που δεν το ακούμε από το Υπουργείο. Έτσι, ο κ. Γαβρόγλου δεν ξεκινάει από κάτω προς τα πάνω, από πάνω προς τα κάτω. Ξεκίνησε με την υποχρεωτική δίχρονη στα δημόσια. Ναι. Έχουν γίνει παρεμβάσεις εκεί. Υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν ανάγκες, υπάρχουν. Να σας πω κάτι τώρα, το καταλαβαίνω και αυτό που λέτε, αλλά γιατί ήμουν μέσα στην τάξη. Ναι. Έτσι. Περάσαμε και την περίοδο της φωτοτυπίας. Επί Διαμαντοπούλου. Ακόμα υπάρχει αυτή η φωτοτυπία στα σχολεία, να ξέρετε. Χωρίς βιβλία. Εννοώ ότι δεν είχαμε βιβλία και είχαμε τις φωτοτυπίες που αντικαθιστούσαν τα βιβλία. Όσον αφορά στη φωτοτυπία, επειδή έχω έρθει σε σύγκρουση πολλές φορές και με γονείς, θέλω να σας πληροφορήσω την Ελλάδα στο εκπαιδευτικό αυτό. Και εσείς οι γονείς έχετε λόγο εκεί και μπορείτε να παρέμβετε. Ναι. Γιατί δεν είναι οδηγία αυτή από το Υπουργείο επίσης. Όμως την περίοδο που το χρήμα έρεε άφθονα, που υπήρχαν προγράμματα πάρα πολύ σημαντικά και με μεγάλες επιδοτήσεις, πάλι η έρμη παιδεία ήταν αυτή που μαζί με την υγεία που είχαν επομιστεί έτσι το βάρος της λιτότητας. Ναι. Έτσι μην το ξεχνάμε αυτό. Γιατί ξεκινήσαμε και θετικά. Δηλαδή οφείλουμε να ομολογήσουμε και αυτό είναι το 16 δεν υπήρξε κενό σε σχολική τάξη. Τα βιβλία ήταν από τον Ιούνιο μέσα στις τάξεις. Αυτό μετά ναι από 7 χρόνια όλο αυτό που βλέπαμε, που παρακολουθούσαμε έντρομοι. Οι συνέπειες της κρίσης ήταν και αυτές τα προηγούμενα με χρόνια. Με τις συνέπειες της κρίσης έγινε ένας ορθολογισμός. Θα ήθελα να δούμε μαζί, έγινε επίσκεψη εδώ στη Βουλή των Εφήβων, με συγχωρείτε, στη Βουλή των Ελλήνων. Των Ελλήνων, από τη Βουλή. Πανεπιστημίων του εξωτερικού, τμήματων ελληνικών σπουδών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θερινών υποτροφιών ελληνικών σπουδών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, το ΘΙΕΣΠΑ. Πάμε να παρακολουθήσουμε τι είπαν οι φοιτητές. 110 φοιτητές και διδάσκοντες του προγράμματος ΘΙΕΣΠΑ, Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, από τμήματα ελληνικών σπουδών 54 ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού από 28 χώρες, επισκέφθηκαν και φέτος στη Βουλή. Τους υποδέχθηκε εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής Νικόλαο Βούτση ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, Δημήτρης Σεβαστάκης. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό το ότι υποδεχόμαστε λαμπρούς νέους διανοούμενους από όλο τον κόσμο που αγαπάν τα ελληνικά και αγαπούν και τον τρόπο με τον οποίο σε αυτή την γωνιά του πλανήτη δημιουργήθηκαν ορισμένες σημαντικές έννοιες οι οποίες διατρέχουν το διεθνή πολιτισμό. Έννοιες όπως είναι η δημοκρατία, έννοιες όπως είναι η διαβούλευση, όπως είναι η συναπόφαση, έννοιες όπως είναι ο στοχασμός και κυρίως ο αναστοχασμός. Οι φοιτητές και οι συνοδοί τους ενημερώθηκαν τόσο για την ιστορία του κτηρίου του Κοινοβουλίου, όσο και για την ομοθετική λειτουργία της Βουλής. Μέχρι τώρα το έχουν παρακολουθήσει 6.240 από 78 χώρες, από 620 ιδρύματα. Κλείνοντας την επίσκεψή τους στη Βουλή, οι φοιτητές του προγράμματος Θερινών Υποτροφιών Ελληνικών Σπουδών Πανεπιστημίου Αθηνών επισκέφθηκαν και ξεναγήθηκαν στην έκθεση της αίθουσας Ελευθέριος Βενιζέλος. Θα πάμε λοιπόν τώρα στη συζήτησή μας και να την κλείσουμε με τον Πειραιά. Εκλέγεσαι στον Πειραιά. Είναι πάρα πολλά τα προβλήματα του Πειραιά διαχρονικά. Θα μείνω στο τελευταίο. Είστε και εσείς Πειραιώτησα. Είμαστε Πειραιώτες, ναι, και γνωρίζουμε τα θέματα. Και έτσι είναι λυπηρό ότι δεν έχει ο Πειραιάς φτιάξει, δεν έχει λίγο βελτιωθεί τόσα χρόνια, εξελιχθεί. Το πρόβλημα ακόμα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στον Πειραιά είναι η καθαριότητα. Ακόμη. Το λύσαμε. Το λύσατε. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι ανέβηκαν λίγο οι ρυθμοί εκεί και καταφέραμε μετά από μία εβδομάδα έντονη δυσοσμίας και όλης αυτής της άσχημης εικόνας να το διορθώσουμε και τα συνεργεία να εντατικοποιήσουν λίγο την παρουσία τους και να τελειώσουμε το θέμα αυτό. Να ξέρουμε όμως ότι ο καθένας μας κρίνεται στα μεγάλα και σοβαρά θέματα. Δεν είναι τα πάντα εικόνα. Πρέπει να δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Ο καθένας στην περιοχή του, είτε είναι ανήκει στην τοπική αυτοδιοίκηση είτε στη κεντρική κυβερνητική σκηνή. Υπήρξαν πάρα πολλά παράπονα για το Δήμο του Πειραιά, τα οποία τα δεχτήκαμε και εμείς. Όμως δεν υπήρχε
Άντοτε δεν υπάρχει δόλος αυτό, έτσι. Πάντως είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια, όπως ξέρετε πολύ καλά, κυρία Γενιά. Το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας μας. Το οποίο δεν έχει την εικόνα που θα έπρεπε. Είμαι αισιόδοξη, ναι, όμως. Και του αξίζει, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι όταν πλέον ήρθα να μείνω στον Πειραιά, έλεγα ότι η Ελλάδα να πέσει, νομίζω ότι αυτό που θα παραμείνει στην Ελλάδα δεν είναι τοπικιστικό, είναι πραγματικά, γιατί το πιστεύω και το αγαπώ, θα είναι ο Πειραιάς. Βέβαια δεν είναι μόνο το κέντρο, έτσι, έχουμε 7 νησιά. Mm-hmm. Και να βάλουμε και τη Σαλαμίνα που είναι της Β', έχουμε και 8 νησιά στην ευρύτερη περιφέρειά μας. Είναι πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα όσον αφορά στον τουρισμό. Υπέρ αισιόδοξα θα έλεγα. Μεγάλη πληρότητα, μεγάλη επισκεψιμότητα των νησιών, προβλήματα συνεχώς λόγω της νησιωτικής αυτής του καθεστώτος αυτού. Θέλω όμως πραγματικά να πω ότι μας έφεραν πάρα πολύ πίσω στον Πειραιά και τα έργα. Δηλαδή το τραμ και γενικότερα το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι ίσως το μεγαλύτερο στοίχημα που έχουμε να δώσουμε για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των... Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ στην εκπομπή μας, στην πρωινή ανάρτηση. Με μεγάλη μου χαρά. Θα μιλήσουμε και για τοπικά προβλήματα του Πειραιά και των νησιών φυσικά και των υπόλοιπων νησιών. Να σας ευχαριστώ, κυρία Γενιά, που είστε μαζί μας. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να πάμε να δούμε τώρα τι έγινε χθες στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων. Κατά πλειοψηφία έγινε δεκτό το νομοσχέδιο για τα δικαιώματα τα πνευματικά των δημιουργών. Επιφυλάξεις εξέφρασαν τα κόμματα μέχρι να καταθέσουν και οι φορείς τις απόψεις τους. Καταψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Σκοπός του νομοσχεδίου είναι η διαχείριση των δικαιωμάτων χιλιάδων δημιουργών να είναι διαφανής, χρηστή και δίκαιη. Το κράτος από την πλευρά του αυξάνει την εποπτεία στους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε όσους δεν τηρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Για διατάξεις που καταργούν αναδρομικά το δικαίωμα αμοιβής, έκανε λόγο η Νέα Δημοκρατία, ενώ σύσσωμη αντιπολίτευση αντέδρασε στην επίγουσα διαδικασία συζήτησης του νομοσχεδίου στη Βουλή, με το επιχείρημα ότι μεσολάβησε χρόνος 2,5 ετών για τη διαβούλευσή του. Το σύνολο των αμοιβών των μελών του ΔΣ για όλα αυτά τα χρόνια ανέρχεται στο ποσό των 7.434.976 ευρώ εν μέσω οικονομικής κρίσης. Ποτέ ξανά ένα νομοσχέδιο δεν αναστάτωσε τόσο πολύ, δεν έφερε σε αμηχανία, απόγνωση, ρήξη στον κόσμο των δημιουργών. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι να έχουμε στα χέρια μας μια κακοραμένη νομοθετική κουρελού. Από τότε γράφτηκε, σβήστηκε, ακροτηριάστηκε και σήμερα μετά από 80 εβδομάδες μέσα σε ανταλλαγή επιστολών, ψηφισμάτων και άλλων κατηγοριών θα κλείσει το νομοθετικό του κύκλο άδοξα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της ΑΕΠ, για την οποία έπρεπε να παρέλθουν δεκαετίες μέχρι ότου πορίσματα των οικονολογιστών αλλά και δικαστικές αποφάσεις να διαπιστώσουν πλήθος οικονομικών αδικημάτων, σπατάλης και κακοδιαχείρισης. Το ΚΚΕ είναι αντίθετο με την οδηγία 26 του 2014 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και με το σύνολο των διατάξεων του νομοσχεδίου που την ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία, για τον απλούστατο λόγο γιατί είναι καταστροφική για τους εισπρακτικούς οργανισμούς και για τα δικαιώματα των ίδιων των καλλιτεχνών. Είχατε 40 χρόνια μπροστά. Τώρα μάθατε ότι παίρνανε 500 και 600 χιλιάδες το χρόνο. Τώρα το μάθατε. Και έρχεστε με επίθεση. Τι κάνατε? Δεν μπορούμε να παίρνουμε έργο ή μέρος έργου ενός ανθρώπου χωρίς αυτός να αμείβεται. Από πού θα έχουν τα προστοζήν αυτοί οι άνθρωποι? Ληστεύαμε τα μαγαζάκια στην επαρχία εν γνώση του κράτους, καφενεδάκια με τρία γεροντάκια, και πήγαινε μέσα Ιουλίου ένας κύριος ή μια κυρία από την ΑΕΠ και έλεγε θέλουμε να μας δώσετε τόσα. Νταβατζιλί και κανονικό δηλαδή. Με τη συνεργασία και των διεθνών συνομοσπονδιών αυτό γίνεται πραγματικότητα. Με την ελπίδα και τη βεβαιότητα που μας δίνει ο νόμος, ο οποίος πλέον θα απαγορεύει σε υπόδικους και καταδικασμένους να είναι στο τιμόνι μιας αθλητικής ομοσπονδίας, με τις αλλαγές όλες που κατοχυρώνουν τη χρηστή διοίκηση, τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και πλέον είναι στο καταστατικό της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας,
Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ακριβώς τι έγινε στην Επιτροπή Μορφωτικών για τα πνευματικά δικαιώματα. Πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα μπαίνει και στη συνέχεια σε επεξεργασία στις επιτροπές. Να πάμε τώρα στον επόμενο καλεσμένο μας, τον κύριο Νίκο Νικολόπουλο, ανεξάρτητο βουλευτή που έχουμε εδώ μαζί μας. Κύριε Νικολόπουλε, καλημέρα. Εδώ μαζί. Καλημέρα, καλημέρα. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η χαρά μου ήταν μεγάλη. Όσο περίμενα να πάρω τη σκυτάλη από τη συναδελφισσά μου του Πειραιά και τούτο γιατί. Έχουμε ένα κοινό σημείο αναφοράς. Ο δεσπότης που έχουμε στην Πάτρα, ο Σεβασμιότατος, ο κύριος Χρυσόστομος, είναι συγχωριανός της κυρίας Γιαννιάς. Mm-hmm. Νομίζω μάλιστα και συγγενής. Οπότε έχουμε λοιπόν τον ίδιο πνευματικό πατέρα. Μάλιστα. Και χαίρομαι πολύ λοιπόν, που διεδέχθη μια νέα πολιτική. Και από τη νέα γενιά να πούμε, γιατί είναι νέα βουλευτής και προσπαθεί να λύσει το πρόβλημα, ειδικά στον Πειραιά που είναι χρόνια. Λοιπόν, θα ήθελα να πάμε στις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει τοποθέτηση της θέως Προέδρου του Αρείου Πάγου, της κυρίας Βασιλικής Θάνου, ως άμεστης προϊσταμένης στο νομικό γραφείο της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού. Έχει δημιουργήσει τώρα αυτό μια πολιτική αντιπαράθεση για αυτό το θέμα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει λόγο για μαύρη σελίδα στη Δημοκρατία. Και τα άλλα κόμματα διδρούν και το ποτάμι ακούσαμε και την Δημοκρατία παράταξη. Γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές. Μιας και αρχίσαμε λοιπόν από Θεού, να το συνεχίσω με το Ευαγγελικό. Είναι ντροπή. Νομίζουν ότι ξεχνάμε τόσο γρήγορα κάποιοι. Ναι, βλέπω κι εγώ τώρα, μιας και το είπατε, τα νέα. Της δικαιοσύνης ήλια αδιανόητη. Τώρα τα νέα. Τα νέα κάνουν ότι έχουν ξεχάσει ότι ο Μπάμπης ο Αθανασίου, για παράδειγμα, mm-hmm. ο πρόεδρος της Ένωσης Δικαστών, προσελήφθη και διορίστηκε, γιατί δεν εξελέγει με τη μία, από τον Αντώνη του Σαμαρά να κάνει τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Με όσα έχουν ακουστεί για τις μπαμιές που γίνανε εκείνο τον καιρό. Δεύτερον, λες και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τώρα δεν έχει τον πρώην πρόεδρο του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τον Πικραμένο. Τον ξέρετε τον κύριο Πικραμένο? Τον ξέρετε καλά? Ο κύριος Πικραμένος λοιπόν δεν είναι μόνο ότι έχει μία θέση σαν και αυτή που έχει η κυρία Θάνου, αλλά δεν μίλησε κανένας, δεν είδα καμιά ανακοίνωση. Ο κύριος Πικραμένος μπορεί να κάνει και τον επιδιαιτητή όταν έχει μία διαφορά ή έργοσε, το κράτος δηλαδή, με τον άκτορα, τον Μπόμπολα. Και αυτός ο πρώην πρωθυπουργός, αυτός ο πρώην ανώτατος δικαστής, αυτός το δεξί χέρι τώρα του Μητσοτάκη. Έχει προσληφθεί από το Μητσοτάκη. Δεν είναι ένας εθελοντής νεοδημοκράτης. Είναι την ίδια δουλειά που κάνει η κυρία Θάνου εκεί, στο Μητσοτάκη. Αυτός λοιπόν γίνεται επιδιαιτητής με διαιτητή, ποιον λέτε, έναν άλλο υπουργό δικαιοσύνης του Πασόκ. Γιατί μιλάει και το Πασόκ σήμερα, τον Μιχάλη τον Σταθόπουλο. Τον θυμάστε και αυτόν. Μάλιστα. Αυτοί οι δύο λοιπόν, ακούστε να δείτε. Και αφού πήραν τις υποθέσεις λοιπόν της διαφωνίας του Μετρό της Θεσσαλονίκης, της Εργοσέ, για την σύμβαση 470, με ποιανού το μέρος πήγανε? Ο ένας πρώην και πρωθυπουργός, ο Πικραμένος, είχε κάνει και πρωθυπουργός. Υπηρεσιακός. Διορισμένος. Διορισμένος από ποιον, από μένα, από τη Βουλή? Από τον Σαμαρά διορισμένος και τον Βενιζέλο, το θυμάστε φαντάζομαι. Μάλιστα. Αυτός λοιπόν και ο Σταθόπουλος, πόσο λέτε ότι επιδίκασαν εις βάρος του Μπόμπολα, εις βάρος του εθνικού εργολαβού, όχι, όχι, εις βάρος του ελληνικού λαού. Τους πληρώσαμε τη μία αποφασή τους 65 εκατομμύρια ευρώ για την Εργοσέ και 140 εκατομμύρια για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Θέλετε να το ξαναπώ, να το καταλάβετε? Άρα, κατέθεσα δύο ερωτήσεις στη Βουλή γι' αυτό. Ακούστε να δείτε. Δεν έπαιξε καμία από αυτές τις εφημερίδες την ερώτηση. Δεν ήταν θέμα. Ότι μπαίνει θέμα, το θυμάστε επί Κώστα Καραμαλή, λέγανε, α, μπορεί να είναι νόμιμο, αλλά ηθικό είναι? Εγώ ρωτάω, ηθικό είναι, κύριε Κούλη? Είναι ηθικό αυτό? Ο κύριος στο δεξί σας χέρι να πηγαίνει να επιδικάζει, να κάνει τον επιδιαιτητή και να χρεώνει αυτό το βασανισμένο λαό, αυτή τη δόλια την πατρίδα, να δίνει υπέρ των εθνικών εργολάβων. Μα ξέρετε, η σύμβαση έτσι έπρεπε, έπρεπε να πληρώσουμε κι άλλα στον αχόρταγο. Λοιπόν, λίγη ντροπή. Δεν βλάφτει λίγη ντροπή. Άρα, και ο κύριος Ακελαρόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν του ΓΑΠ, του Γιώργη του Παπαντρέου, ένας άλλος, εν ενεργεία. Ανώτατος δικαστής του ΣΤΕ, δεν τα ξέρουν εσείς λέτε, έτσι θέλω να σας ρωτήσω και εγώ, να ρωτήσω μάλλον τους τηλεθεατές. Τα ξέρουν αυτοί που σήμερα κάνουν σαν τις κλαμμένες χείρες ή δεν τα ξέρουν? Βεβαίως τα ξέρουν. Άρα, και γιατί το λένε? Έτσι για να μας κοροϊδεύουν. Είστε χήμαρος όπως πάντα, άρα όλες οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Υπήρχε και ένας κύριος Μενουδάκος,
Ναι. Έτσι, για να μην ξεχνάμε, ήταν και στην κυβέρνηση Σιμίτη. Δεν είναι λοιπόν κάτι το πρωτοφανές. Αυτό θέλω να πω. Μας λέτε ότι δεν είναι κάτι πρωτοφανές. Απλά η αντιπολίτευση πως η δικαιοσύνη δεν αρκεί, πρέπει να φαίνεται και ανεξάρτητη. Λένε τα κόμματα της πολίτευσης. Και σας είπα λοιπόν ότι σήμερα, εχθές, προχτές, ο Γιώργης, ο Παπανδρέου, ο Σιμίτης, σήμερα ο Κυριάκος, ο Μητσοτάκης, ο Σαμαράς, θέλανε να έχουν έναν καλός, κακός από τους ανώτατους δικαστές. Γιατί τους θέλανε? Για να ανακατεύουν την κουτάλα. Ακούστε τώρα, τι δείχνει αυτός ο πανικός, ο χτεσινός και ο σημερινός? Για να δούμε όμως τι δείχνει. Γιατί το κάνουν πρωτοσέλιδο? Γιατί το κάνουν? Γιατί έχουν κάτι ανοιχτό. Και αυτό τους πονάει. Επειδή έχουν ανοιχτό, πολλά μέτωπα έχουν ανοιχτά. Στη δικαιοσύνη εννοείται. Μα εννοώ αυτοί που τους κρατάνε. Αυτοί που τους κρατάνε λοιπόν και των οποίων είναι υπερασπιστές. Έχετε τώρα, βλέπετε ποτέ, ας πούμε, εξεταστική της υγείας? Βεβαίως. Είχατε δει εξεταστική? Βεβαίως. Για τους ενταβατζίδες? Μάλιστα. Βλέπετε εκεί ότι κάποιοι βουλευτές λοιπόν, χωρίς να το καταλαβαίνουν οι καψεροί ή τους έχουν δώσει τέτοια εντολή, είναι υπερασπιστές αυτών των υποδίκων. Έτσι λοιπόν σου λέει, ανησυχούνε. Και θέλουν να δημιουργήσουν ένα άλοθη, γιατί πολλοί είναι με τόνα πόδι μέσα στη φυλακή, με το ένα είναι ήδη μέσα στον κορυδαλό, με το άλλο είναι απ' έξω. Σήμερα καταθέτω μια ερώτηση για τον κύριο Σιμίτη. Ούτε αυτό, αυτό δεν έγινε πρωτοσέλιδο, μόνο η Δημοκρατία έγραψε. Όπου λέει, εδώ κυκλοφορεί μαύρο χρήμα, λέει, ένας λογαριασμός, υπήρξε εδώ και 10 χρόνια, λέει, κατάθεση στα γερμανικά δικαστήρια και δεν ανοίγει μύτη. Κάνω ολόκληρο θέμα να γυρίσουν πίσω τα λεφτά οι πολιτικοί, οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί από τα νοσήλια του Ερυθρού Σταυρού, του Ερίκος Ντινάν. Ο Καραμαλής, όταν του είπαν 62.000 ήταν τα νοσήλια της μαμάς σου, πήγε για τη μακαρίτσα την κυρία Λίκη και τα πλήρωσε μέχρι 1 ευρώ. Και καλά έκανε. Για να μην του λέει κανένας Νικολόπουλος αυτά που λέω εγώ, κύριε Μητσοτάκη, πηγαίνετε πληρώστε τα νοσήλια. Όλη η οικογένεια πήγε δωρεάν. Η κυρία Γεννηματά, όλη η οικογένεια δωρεάν. Του κυρίου Βενιζέλου. Θέλετε να σας πω και άλλα ονόματα? Λέγονται στην εξεταστική. Γράφει καμιά εφημερίδα τίποτα? Παίζει κανένα κανάλι τίποτα? Όχι. Λέει, ο άντρας της κυρίας Γεννηματά ήταν εκεί αργόμισθος. Πληρωνότανε αργόμισθος. Στη Γαλλία, που είπανε για τον άντρα του κυρίου εκεί του αδελφού κόμματος που ήμουνα εγώ, του γκολικού κόμματος, όχι μόνο δεν έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας, τον πήραν με κλωτσές. Εδώ δεν ανοίγει μύτη. Γιατί σου λέει, αφού δεν το έγραψε η εφημερίδα, αφού δεν το έπανε τα κανάλια στο δελτίο ειδήσεων, είναι σαν να μην έγινε ποτέ. Αυτό είναι ο λόγος τώρα που φοβόνται τη Θάνου. Γιατί αλλιώς έχουν να πούνε τίποτα για τη Θάνου? Έχουν να πούνε τίποτα για αυτή την έντιμη δικαστήνα? Για την Τουλουπάκη έχουν να πούνε τίποτα? Που ανοίξανε 200 υποθέσεις, που είχαν μείνει στα ράφια? Δεν τρεπόμαστε. Έχουν λοιπόν τα άντερα να κάνουμε μια εξεταστική για τους δικαστές? Έχουν. Να κάνουμε μια εξεταστική για τους δικαστές. Ναι. Εκεί να δούμε λοιπόν. Να δείτε πολύ, εκεί παραδικαστικά κυκλώματα. Εκεί να δείτε λοιπόν κουκουλώματα. Εκεί να ακούσετε τον Σαμαρά να μιλάει για τον Παναθηναϊκάκια. Είπατε για εξεταστική. Θα ήθελα να πάμε σε δύο θέματα. Είναι πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και θέλω να προλάβω να τα πούμε μαζί, κύριε Νικολόπουλε. Να πάμε στην εξεταστική επιτροπή που έχει ζητήσει αντιπολίτευση για τον κύριο Καμένο για την υπόθεση του Νορουάν και του υπόδικου του Γιάννου Σακάκη. Θα ήθελα την άποψή σας. Η εξεταστική αυτή είναι απαραίτητη, χρειάζεται? Κοιτάξτε, αν έχουμε να μάθουμε κάτι που δεν έχει υποθεί, που δεν έχει γραφτεί, να γίνει. Αλλά δεν βλέπω πραγματικά στο αίτημα να λέει ότι πρέπει να ανακαλυφθεί το εξής. Γιατί σας το λέω? Γιατί κάθε μέρα οι εφημερίδες, κάθε μέρα και σήμερα και χτες, 10-15 μέρες τώρα, έχουν δημοσιεύσει όλο το υλικό που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να πάμε να πάρουμε εμείς. Εχθές ακούσατε, ας πούμε, ετέθη θέμα στη Βουλή, λέει να δούμε το φάκελο της Κύπρου. Δικαιολογημένα και δεν τον έχουμε δει. Ακούσατε τι είπανε? Έχει χαθεί, λέει, ο φάκελος της Κύπρου. Το ακούσατε? Χάθηκε, λέει, ο φάκελος της Κύπρου. Πότε χάθηκε, ρε παιδιά? Ποιος πρόεδρος της Βουλής τον έχασε? Χάθηκε ο φάκελος της Κύπρου και δεν τρέχει τίποτα? Και σήμερα δεν είναι θέμα αυτό? Μάλιστα. Να γυρίσω όμως αυτό που μου λέτε. Τι είναι εκείνο που δεν ξέρουμε? Αν συνομίλησε, μα το έχει πει, το έχουν πει οι υπουργοί. Άρα θέλω να σας πω, πολλά γίνονται για την πολιτική αντιπαράθεση ή ανάδειξη των ζητημάτων, αν θέλετε. Και μέχρι και εγώ τα καταλαβαίνω. Άλλωστε και εγώ το κάνω. Όμως, εάν μιλάμε για να πάμε να βρούμε κάτι, γιατί είδατε, λέγανε, σιγά μωρέ, και τι θα γίνει με τον Παπαντονίου? Λέγανε οι φίλοι μου, ρε γάμωτο. Οι φίλοι μου που είμαστε γέννημα θρέμα της Νέας Δημοκρατίας, που λέγαμε τους κλέφτες θα τους πάμε στη φυλακή, και τους άκουγα προχθές στη Βουλή και λέγανε, και τι έγινε, λέει, δεν έγινε και τίποτα με τον Παπαντονίου.
Ήμουν εκεί πέρα και του λέω, ρε εσύ. Και μόνο ότι σε θυμόταν 48 πίνω Γιάννος ο Παπαντονίου πρέπει να ήταν πάρα πολύ σπουδαίος, προφανώς. 48 λογαριασμού, 48 πίνω άνθρωπος. Για σκέψου, ήταν σοβαρός. Γι' αυτό τον είχε κάνει και τσάρο ο Σιμίτης. Αλλά όχι, ξέρετε, αυτά είναι τα ζητήματα. Γιατί οι άλλες εξεταστικές έχουν αναδείξει όλο αυτό το βόρβορο, όλη αυτή την αλητεία, όλη αυτή την κλέψα που είναι χωμένη μέχρι τα αυτιά. Και προσπαθούν να την καλύψουν κάποιοι που το ξέρει ο κόσμος. Ξέρετε έναν Έλληνα, μια Ελληνίδα που να μην έχει ακούσει για τα 11 εκατομμύρια εμβόλια κάποιου Υπουργού Υγείας που το παίζει και εγώ είμαι δήθεν. Το ξέρετε. Να... Θέλετε να ρωτήσουμε ποιον λέω. Να ρωτήσουμε τους τηλεθεατές. Όλοι θα πούνε ένα όνομα. Άρα οι εξεταστικές επιτροπές. Λοιπόν, δεν γίνεται, καταλαβαίνετε τώρα. Εάν είμαστε εδώ που είμαστε. Είναι απαραίτητες λοιπόν οι εξεταστικές επιτροπές. Όταν έχουν αντικείμενο. Σας λέω τώρα να κάνουμε μια εξεταστική για τους δικαστές. Να κάνουμε, επαναλαμβάνω και το λέω εδώ από αυτό το κανάλι, που μπορούν τουλάχιστον οι βουλευτές να λένε εκείνο που πιστεύουν. Εγώ λοιπόν το λέω και θα το πάω και στη Βουλή. Να κάνουμε μια εξεταστική για τους δικαστές. Εκεί να δούμε λοιπόν με το μισθό τους οι άνθρωποι πώς πρόκοψαν, να δούμε πόσα παιδιά διόρισαν στο Ερίκος Δινάν, πόσοι πηγαίναν δωρεάν, γιατί ο Μαρτίνης έπαιρνε αποφάσεις έτσι. Να δούμε στις τράπεζες έχουν διορίσει παιδιά τους οι δικαστές. Και άμα έχουν διορίσει, εσύ περίμενες μετά, ρε μαύρε δανειολήπτη, να πάρει το μέρος σου και να μην παίρνει το μέρος του δικαστή? Εχθές κατέθεσα μια ερώτηση, 10 χρόνια λέει, κάτι απατεώνες τραπεζικοί που μας χρέωσαν και τα πληρώνουμε εμείς. Γι' αυτό κάνω έτσι, εμείς τα πληρώνουμε. Όπως εμείς πληρώνουμε τώρα τα δάνεια όλων αυτών των δίθεν πλουσίων. Άρα, τα βατζίδο. Άρα κύριε Νικολόπουλε, γιατί ανοίγετε πάντα τα θέση στη βεντάλια των θεμάτων. Ξέρετε, έρχομαι μπουκωμένος, μιας και δεν θα με δείτε πουθενά αλλού. Κάποτε, ας πούμε, είχε κάθε Κυριακή μια εκπομπή το Μαξίμου Ακούει, λέει πηγαίνετε για τα μπάνια του λαού. Ελπίζω να τελειώσουν τα μπάνια του λαού, εδώ να ξαναγυρίσουν. Δεν αποκλείεται όμως να θέλουν να κάνω και μπάνια χειμερινά. Εδώ έχετε, οπότε βήμα, και να μην με ξαναδείτε. Έχετε βήμα εδώ ανεξάρτητοι βουλευτές, γιατί στα ανεξάρτητος να μιλάτε και να λέτε τις απόψεις σας, και ειδικά και όσον αφορά το κοινοβουλευτικό έργο που έχετε πολύ πλούσιο. Σπανιότατα, για να μην νομίσουν κάποιοι. Η δεύτερη φορά με έχετε καλέσει. Είμαστε νέα εκπομπή. Καλά, καλέ, λέω, να μην το πω. Έτσι για να το πω, όχι τίποτα. Όπως και στην έρχονται μία φορά, ας πούμε, έτσι. Το λέω για να μην παραξηγιόμαστε, έτσι. Εδώ πάντα για να γνωριζόμαστε. Είστε πάντα ευπρόσδεκτος. Λοιπόν, άρα, οι εξεταστικές επιτροπές που έχει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αυτή την περίοδο της διακυβέρνησής τους οργανώσει και τελικά κάνει πράξη. Να δούμε αν έφεραν αποτελέσματα. Μα αυτή και θέλω να πάω. Αν μου πείτε αν έφεραν αποτελέσματα. Έτσι. Όλα αυτά που καταγγέλλεται πριν είναι των προηγούμενων κυβερνήσεων. Ναι. Αυτά θέλει να αναδείξει τώρα και αυτή η κυβέρνηση. Κοιτάξτε. Όλο αυτό το περιβάλλον το προηγούμενο, της διαφθοράς, της καταπασπατάλησης, αυτές οι εξεταστικές για την υγεία, για τον κύριο Παπαντονίου, αυτά προσπαθούν να δείξουν. Εγώ νομίζω και αυτή είναι τουλάχιστον η έννοια της δικιάς μου της συμμετοχής και του πάθους και του κόπου που καταβάλω και του ρίσκου που αναλαμβάνω, δεν σας κρύβω. Είναι πρώτον πώς θα γυρίσουν τα λεφτά πίσω, τα κλοπημαία. Πώς, ναι, το καλό το παλικάρι, πώς το είπε μωρέ ο Τσίπρας για τα θεσμικά εμπόδια, πώς το είπε. Μα δίκιο είχε ο Τσίπρας. Ο κόσμος ξεσηκώθηκε. Όταν άκουσε ότι οι δικαστές είπαν ότι δεν πάνε να τα έχεις κλέψει, άμα περάσαν 5 χρόνια, λέει, δεν μπορεί να σε ελέγξουμε. Σώπα, ρε παιδιά, αλήθεια. Ναι, λέει, είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ωραία, μπράβο. Τα κλεμμένα, όχι. Αν βρεθεί τώρα ότι ο Σιμίτης τα είχε κλέψει, όχι. Αν βρεθεί ποιος τα είχε φάει τότε επί Ολυμπιακών Αγώνων, τι έλεγε η κυρία Γιαννιά, ότι ευελπιστούν να τελειώσει το έργο στον Πειραιά. Αυτό ήταν Ολυμπιακό έργο, ρε, επιβερελή. Και ακόμα. Σκέψου τώρα τι μάσα έχει πέσει εκεί πέρα. Όλα αυτά τα έργα πήγαν 15 φορές παραπάνω. Εγώ ήμουν υπουργός, μήπως επεχοδέ. Ένας άλλος ήτανε. Που έχει τώρα και κάτι σχέση εκεί με το Ζάκιν, θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Λοιπόν, γυρίσανε λεφτά πίσω. Βεβαίως. Περίμενες εσύ ποτέ να κλείσουν τον Μπόμπολα οι λογαριασμοί? Ποιος θα διανοεί του? Περίμενες ποτέ εσύ να πάει ο Αλαφούζος να πληρώσει? Πήγε και πλήρωσε. Και μπράβο του. Το λέω προς τιμήν του. Περίμενες εσύ τώρα στη Δέλτα Δόη του Κοντομινά να είναι έτοιμο η φοροδιαφυγή? Θες να σου πω και άλλα ονόματα, γιατί εγώ τα λέω με τα ονόματά τους. Δεν γίνεται άντε να τα λέμε με περικοκλάδες. Πότε γίνανε αυτά, ρε παιδιά? Δεν γίνανε λοιπόν, δεν ήρθαν αποτελέσματα. Τώρα λέει απαιτητά τα δάνεια των κομμάτων. Και τι σκέφτηκαν, λέει? Α, λέει απαιτητά και δεν αλλάζουμε αφημί. Το λένε.
Λέει τώρα, μάλιστα, που θα κάνουμε και το συνέδριο, λέει το Πασόκ, και θα μας λένε δημοκρατική, δεν ξέρω πώς, συνεργασία. Θα αλλάξουμε αφημί, θα βαρέσουμε κανόνι και πληρώστε εσείς τώρα 250 εκατομμύρια. Αμπά, θέλω να σας πω λοιπόν αυτά που δεν αφήνουν να τα λένε οι άλλοι. Γιατί δεν αφήνουν να τα λένε οι άλλοι? Αφού χρωστάνε και οι άλλοι. Αφού οι άλλοι δεν θέλουν να γίνει. Αφού τα κανάλια χρωστάνε. Έχεις τώρα το ΕΣΟΡΟΥ, τους έχεις το τζάμπα. Το ΕΣΟΡΟΥ 7 μήνες πληρώνονται εκεί πέρα. 3, 4, 5 χιλιάρικα συνταξιούχοι άνθρωποι αυτοί, ε. Κάνανε λευκή απεργία για να περάσει, λέει, στη Βουλή διάταξη αυτή να μην τους κόβει τη σύνταξη, ας κόβεται σε όλους τους άλλους. Εμείς είμαστε, λέει, ανεξάρτητοι του ΕΣΟΡΟΥ. Τι ανεξάρτητοι είσαστε, ρε παιδιά? Με ΑΣΕΠ πήγατε εσείς εκεί πέρα? Όχι, πώς πήγε? Τον έναν τον διόρισε ο Μητσοτάκης, αλλά είναι ανεξάρτητος. Την άλλη την είδατε, την κυρία Παπαδάκη. Η κυρία Παπαδάκη την είχαν διορίσει και στο Ερίκος Δινάν, πολιτεύτρια του ΠΑΣΟΚ. Αλλά είναι ΕΣΟΡΟΥ. Και τι είπανε μετά από πολύ καιρό, λοιπόν? Είπανε, δεν θα είναι απεριόριστες οι άδειες, όπως έλεγε ο Μητσοτάκης και η γεννηματά, αλλά θα είναι 7. Ναι, κύριοι του ΕΣΟΡΟΥ, να έρθουν όμως όσα λεφτά ήρθαν από τον προηγούμενο διαγωνισμό. Γιατί δεν είπανε με πόσο θα ξεκινάει η άδεια. Ακόμα εκεί κάνουν γαργάρα, κάνουν βαβά εκεί. Να λοιπόν βλέπετε πολύ, γιατί όλο αυτό το σύστημα, το παλαιό σύστημα, το διεφθαρμένο σύστημα. Εσείς και εγώ κάναμε κουμάντο. Βλέπω, εγώ ήμουνα 27 χρόνια βουλευτής. Έκανα εγώ ποτέ κουμάντο? Βλέπω ότι συμφωνείτε πολύ με όλη την πολιτική διαχείριση όλων αυτών των θεμάτων που έχει κάνει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Συμφωνώ με αυτό που μου λέει ο κόσμος. Ναι. Εγώ σήμερα το πρωί μπήκα στο λεωφορείο των 6, στο κτέλο όπως κάνω πάντα από την Πάτρα. Με κατέβασε στον Ελαιώνα, πήρα το μετρό και ήρθα σήμερα εδώ. Μέσα στο λεωφορείο και μέσα στο μετρό. Γιατί έχουν χάσει λίγο την επαφή τους. Ας πούμε, ο Μητσοτάκης είδε χτες τους τρανσέξουαλ. Αρχηγός χριστιανικού, κατά τα άλλα λέγοντας, κόμματος, συντηρητικού, αν και ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτού του κόμματος, είναι ενός άλλου κόμματος ο Μητσοτάκης. Είχε να δει λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, τους συμπαθέστατους, ειλικρινά σας το λέω, αλλά ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ώρα να ακούσει ότι ο κόσμος θέλει να τσακίσει τους δαβατζίδες, θέλει να γυρίσουν τα κλεμμένα πίσω, δεν θέλει οι λίστες Λαγκάρντε και όλες αυτές οι λίστες να παίρνουν ασυλία και απαλλαγή. Το ακούσατε. Κλέψανε τις χρυσές ράβδους από τον Ερυθρό Σταυρό και τα Τιμαλφή. Οι Φρυδερή και άλλες αρχόντισες γυναίκες της εποχής δώσαν τα χρυσαφικά τους για τους φτωχούς. Και τα πήραν αυτές τις χάι υψηλής κοινωνίας, κάτι κυρίες υπουργών. Έχω φωτογραφίες να δείτε. Ή να δείτε στο Κότερο με το Μαρτίνι κάποιους τώρα εν ενεργεία πολιτικούς με βιζιτοπούλες. Τους κρατάει στο χέρι ο Μαρτίνης αυτούς και τους άλλους. Λοιπόν, όσους δεν κρατάνε στο χέρι, ο κόσμος θέλει να τεινάξουν την μπάγκα στον αέρα. Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε και θέλω να μου πείτε το εξής. Το πολιτικό σας μέλλον, πού το βλέπετε και πού το τοποθετείτε? Αδιόρατο. Το δημοκρατικό κίνημα, πού θα πάτε πολιτικά? Δεν έχω δρόμο. Τι να σας... Στέγη, ομπρέλα, δεν, στην παρούσα φάση δεν έχω δρόμο. Δεν έχετε. Μιας και ξεκινήσαμε με το δεσπότη, να κλείσω λοιπόν. Ωραία, να σας να πω ότι είμαι αδέσποτος. Δεν έχω δεσπότη στο κεφάλι μου. Αυτό δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο πράγμα. Μου δίνει μια ευχαίρεια να κινούμε όπως κινούμε. Αλλά χαίρομαι γιατί επικοινωνώντας με τον κόσμο της παράταξης στην οποία ανδρώθηκα, βίζαξα, μεγάλωσα, τον κόσμο της Νέας Δημοκρατίας, χαίρομαι γιατί θέλουν και εκείνοι να κρατήσουν τη δικιά τους την περηφάνεια. Δεν θέλουν, δεν εννοούν να συμβιβαστούν με όλο αυτό που γίνεται σήμερα. Και χαίρονται όταν σημειώνονται καλά γεγονότα. Σήμερα έχουμε την πρώτη γεώτρηση, ε. Και δεν φοβάται κανένας ότι θα γίνει πόλεμος. Ότι ο Ερντογκάν ο ισχυρός μπορεί να μας την πέσει. Αυτό πώς γίνεται? Αυτό έγινε μόνο του? Γιατί σήμερα λοιπόν εμείς νιώθουμε αυτή την ασφάλεια, την ησυχία, όλοι οι πολίτες? Και ανοίγεται ένας καινούριος δρόμος μπροστά μας. Και πού είναι οι μαγκές του Ερντογκάν? Δεν οφείλεται λοιπόν σε αυτή την πολιτική που μπορεί να ακολουθούμε? Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Νικολόπουλο, που είστε μαζί μας. Εγώ σας ευχαριστώ που με ανεχθήκατε. Και θα έχουμε την ευκαιρία και άλλη φορά να σας καλέσουμε και να σας προσκαλέσουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και σήμερα η εκπομπή μας από τον τηλεοπτικό σταθμό της Βουλής. Ραντεβού αύριο στις 9 το πρωί. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα.